Θέλει σοβαρά τώρα θα περπατήσεις επάνω, στο χιονοδρομικό. Θα κάνω μια λίγη πορεία, μόνο 3 φορές. Σήμερα. Δεν έχω χρόνο. Βλέπω είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος έτσι και γκέτες εδώ πέρα. Αλπική οργάνωση έχω. Μπράβο, μπράβο. Εδώ. Δεν το περίμενα πάντως από σένα έτσι να είσαι τόσο καλά οργανωμένος. Όχι. Είπες. Χαζομάρα, άμα δεν είσαι χαζός δεν μπορείς να έρθεις εδώ πάνω. Ένα, είπα να τον φέρω εδώ πέρα τον κύριο λίγο να δει το βουνό από ψηλά πως είναι τη θέα. Ναι. Κοίταξε και ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γι' αυτό είναι οι φίλοι. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω τίποτα τώρα, αλλά... Ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Φάνηκε ρε παιδί μου τώρα ο άνθρωπος ότι μετά από μία ώρα ανάβαση, τώρα λέει να βάλω κάτι στο κεφάλι μου, γιατί κρύωσα. Ο άνθρωπος της πόλης, ας πούμε, συνήθως έτσι συμπεριφέρεται, αυτή είναι η συμπεριφορά του. Ξεκινάει ξεβράκοντας και κάπου στην πορεία λέει αμάν, τι κρύο είναι αυτό. Ναι, ναι. Κοίταξε, άμα κρίνω εδώ πέρα από, από τον ταλαιπωρημένο κύριο, μάλλον κατηφορίζουμε σιγά σιγά. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δύο ρίτσες ανηφόρα ακόμα και κατεβαίνουμε μετά. Εντάξει, τώρα η επόμενη φορά που θα σου πει δεν είναι σίγουρα στην κορυφή μου. Μήπως είναι εδώ στη στροφή λίγο πιο κάτω. Πάμε Γιώργο να μην κρυώνεις. Άντε, άντε. Πάμε, πάμε. Το κυνηγάω εγώ, γι' αυτό πάει πιο γρήγορα. Εδώ λουτάρι κυνηγεί το λουτάρι. Τρέχει ο λουτάρις. Σκαρφαλώνει πάνω σε ένα δέντρο. Το λέει το λουτάρι. Δεν θέλω να σου πω κάτι. Άρα θα το πας. Τι θα σε πάω να σου πω θέλω, λέει με αυτά τα δόντια. Δες το στόμα σου να κατέβω. Κάνει το λουτάρι, δεν είναι το στόμα. Τώρα του λέει γιατί δεν κατεβαίνεις και τρέμεις. Λέει τέτοια λίγη που έχεις. Δέσαι και τα μπροστινά τα πόδια και θα κατέβουν. Τα δέρι τον κάνει νόημα το λιοντάρι τώρα λέει γιατί. Λέει δέσαι και τα πίσω. Πιάστα λέει εκεί στο σκαλό, στο ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Οπότε αρχίζει να κατεβαίνει ο χιμπαντής, το λιοντάρι τον κάνει νόημα. Καλά λέει τώρα γιατί τρέμεις. Τώρα λέει τρέμω προς την κίνηση. Γιατί πρώτη φορά θα γαμίσει ο λιοντάρι. Λοιπόν. Αυτό εδώ κυρίες και κύριοι ήταν μία ακόμη ιστορία του Γιώργου κατά την ανάβασή μας στα 3-5 πηγάδια. Ανάβαση, καλά ακούσατε. Ήταν μία ακόμα ευκαιρία για τον Γιώργο για να κάνουμε στάση, διάλειμμα να ξεκουραστεί. Ναι. Κάθε 5 λεπτά μας λέει και από μία ιστορία εδώ πέρα. 5 λεπτά, πολλά είναι. Έτσι λειτουργεί με την επόμενη. Είμαστε στην κορυφή του χιονοδρομικού 3-5 πηγάδια με τον Γιώργο και αφού ανεβήκαμε σχεδιάζουμε, τι σχεδιάζουμε? Διαδρομές όταν θα ρίξει χιόνι μέχρι το σέλι. Πηγάδια σέλι? Πηγάδια σέλι. Τι θέλει πηγάδια? Και τα δύο. Και τα δύο. Το βάθος ο μεγαλοποιητής όλυμπος. Το βάθος ο μεγαλοποιητής. Μας φαίνεται πεντακάθαρο και όλες πάνω από τα σύννεφα. Ο Όλυμπος θαρώ πως είναι το μόνο βουνό που έχει σοβαρό χιόνι αυτή την περίοδο. Είναι και το μόνο που έχει σοβαρό χιόνι. Ναι. Γύρω-γύρω βουνά, γαλιάδια, χιόνια. Και εδώ η κεραία κινητής τηλεφωνίας για να μην χάνουμε σήμα. Για σήμα καμπάνα. Άντε Βαγγέλη, έλα! Σήμερα πάλι ο ορειβατικός σκι με το Βαγγέλη ανηφορίζει με στυλ στην κεντρική πίστα στα πηγάδια. Πες κάτι Βαγγέλη. Κάτι. Ευχαριστώ Βαγγέλη. Με το φίλο Γρηγόρη, δεύτερη ανάβαση, τον Γρηγόρη τον Μουσκουβάκο,
παλιό πρωταθλητή στο Δίαθλο και στο Λαγκλάουφ. Σήμερα θα τα παίξω. Στην αρχή με τον Βαγγέλη, πρωταθλητή στο ποδήλατο. Τώρα με τον Γρηγόρη. Δεύτερη ανάβαση. Πολύ ωραία. Ο Γρηγόρης άνετος, έμπειρος από το κλασικό Λαγκλάουφ, κλασική τεχνική. Πάει σφαίρα στην ανηφόρα.